Άγχος και τριχόπτωση. Ο κλασικός μύθος, ο κλασικός φόβος, ο κλασικός εχθρός των μαλλιών. Το άγχος, το στρες, η στεναχώρια. Στην πραγματικότητα, κανείς δεν ξέρει. Δεν είμαστε σίγουροι και αν με ρωτήσετε προσωπικά εμένα, πολύ αμφιβάλλω αν παίζει κανένα ρόλο το κανονικό, το καθημερινό στρες, ακόμα και αυτό το στρες που βιώνουμε αυτή την περίοδο με τον κορονοϊό και την καραντίνα και που μένουμε σπίτι και έχουμε απομονωθεί. Σκεφτείτε απλά ότι οι άνθρωποι οι οποίοι βιώνουν πολύ σημαντικό βιοχημικό στρες, γιατί το στρες τι είναι, είναι στην πραγματικότητα ένα βιοχημικό φαινόμενο το οποίο το νιώθουμε και στον εγκέφαλό μας. Οι άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι βιώνουν πολύ υψηλό στρες, όπως είναι οι άστεγοι που αναγκάζονται να είναι όλη μέρα και να κοιμούνται μέσα στο κρύο, οι φυλακισμένοι, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στο νοσοκομείο μετά από μια μεγάλη επέμβαση ή ένα ή πολυτραυματίες που βιώνουν όλοι αυτοί πολύ υψηλό στρες, δεν χάνουν τα μαλλιά τους. Δεν μένουν φαλακροί. Άρα στην επιστήμη δεν είμαστε ακόμα βέβαιοι κατά πόσο επηρεάζει το στρες και το άγχος και η στεναχώρια την υγεία των μαλλιών μας. Σε κάθε περίπτωση μπορώ να σας πω κάτι άλλο ενδιαφέρον. Κάποιοι θα μου πείτε ότι ξέρετε, μα εγώ αυτή την περίοδο παρατηρώ αυξημένη τριχόπτωση. Ακούστε να δείτε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Από την ώρα που κάποιος θα βιώσει ένα παράγοντα ο οποίος μπορεί όντως να του ρίξει μαλλιά, είτε αυτό θέλουμε να πούμε ότι είναι στρες, είτε αυτό είναι κάποιο τραύμα, είτε αυτό είναι κάποια αλλαγή στη διατροφή, να κάνει κάποιος κάποιες δίαιτες ασιτίας. Από την ώρα λοιπόν όπου το τριχοθυλάκιο θα πάρει ένα μήνυμα να πέσει, περνάνε περίπου 2-3 μήνες. Που σημαίνει τι? Ότι αν τώρα βλέπετε μια αυξημένη τριχόπτωση, τα τριχοθυλάκια αυτά έχουν πάρει το μήνυμα να πέσουν πριν από 3 μήνες. Και αν τώρα βιώνετε κάτι το οποίο θα σας προκαλέσει τριχόπτωση, στην πραγματικότητα αυτά τα μαλλιά θα πέσουν από σήμερα σε περίπου 2-3 μήνες. Ξέρω βέβαια, έχετε ακούσει όλοι κάποιες ιστορίες για κάποια πρόσωπα που γνωστός γνωστού το γνωστό, όπου σε μια νύχτα μέσα έχασε τα μαλλιά του, σε μια νύχτα μέσα σπρίσαν τα μαλλιά του ή του πέσαν τα δόντια. Όλα αυτά είναι σαν χλαμάρες. Εντάξει, η επιστήμη έχει αποδείξει ότι αυτά δεν ισχύουν και είναι απλά ιστορίες όπου λέει ο ένας τον άλλον, όπως λέμε τα παραμύθια και όπως λέμε διάφορες μυθολογικές ιστορίες. Αν παρόλα αυτά, αυτό το διάστημα στο οποίο είμαστε κλεισμένοι στο σπίτι και μένουμε στο σπίτι, πραγματικά ανησυχείτε ότι μπορεί να χειροτερέψει η κατάσταση των μαλλιών σας, σας προτείνω δύο πράγματα. Πρώτον, αν κάνετε ήδη κάποια αγωγή για την τριχόπτωση που σας έχει δώσει κάποιος γιατρός, συνεχίστε τη και τώρα δεν έχετε κανένα λόγο να μην την κάνετε και πιο επισταμένα και πιο συγκροτημένα. Δεύτερον, κάτι το οποίο πραγματικά έχει φανεί ότι βοηθάει στην υγεία των μαλλιών είναι τα low level lasers. Και σε άλλο βίντεο σας έχω δείξει το low level laser, σας έχω δείξει το κλινικό low level laser. Αυτό εδώ πέρα το οποίο θα σας δείξω είναι το οικιακό μοντέλο, το οποίο είναι ακριβώς το ίδιο, περιέχει μέσα 272 diodes από low level laser, laser δηλαδή χαμηλής εντάσεως, το οποίο φοριέται στο κεφάλι για 7 λεπτά καθημερινά, έχει αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα ενάντια στην τριχόπτωση, έχει πάρει έγκριση από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων FDA για την ασφάλειά του και για την αποτελεσματικότητά του και σε γυναίκες και σε άντρες, και με 7 λεπτά μόλις τη μέρα πραγματικά έχουμε δει εξαιρετικά αποτελέσματα στην τριχόπτωση οποιασδήποτε αιτιολογίας. Είναι αποδεδειγμένο ότι βοηθάει σε κάθε σχεδόν περιστατικό τριχόπτωσης. Προσωπικά εγώ τη χρησιμοποιώ εδώ και κάποιους μήνες και δεν πρόκειται να σταματήσω να τη χρησιμοποιώ, γιατί ήδη έχω δει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Μπορείτε να δείτε και μόνοι σας. Το μαλλί μου σε σχέση με παλαιότερα βίντεο έχει βελτιωθεί και πραγματικά θεωρώ ότι το οφείλω σε αυτή ακριβώς τη συσκευή.